ξημέρωσε ξανά. Το λογισμικό μου είναι προγραμματισμένο έτσι, ώστε να βλέπει πάντα τη θετική πλευρά, ακόμα και τις πιο δύσκολες κατάστασεις που βιώνω. Εγώ έχω σαν παιδί τις κεραίες μου ανοιχτές και μαθαίνω από αυτό που ζω, που ζούμε, κάνοντας ένα βήμα τη φορά. Δεν κοιτάζω τι θα γίνει μετά από 2 μήνες. Στράτα στρατούλα. Ως τώρα που μιλάμε, που έχω κλείσει αισίως τη 14η μέρα οικειοθελούς εγκλισμού, έχω καταφέρει να γυαλίσω το σπίτι, να ρίξω λίπασμα στα λουλούδια μου, να ετοιμάσω τον μπαλκόνι για το καλοκαίρι, να γυαλίσω όλους τους διακόπτες, τα πόμολα και γενικώς ό,τι μπορεί να γυαλιστεί, να κατεβάσω κουρτίνες και να τις πλύνω, να ετοιμάσω τα κείμενά μου για το κανάλι μου που ανέβαλα τόσο καιρό, να προχωρήσω το θεατρικό που γράφω, να επισκευάσω ένα λαμπατέρ, να μελετήσω βιντεάκια για το know-how διαφόρων πραγμάτων που θέλω να κάνω, να ξεκινήσω να διαβάζω το Σύνταγμα της Ελλάδος, να φτιάξω ένα τραπέζι που ανήκει στη γιαγιά μου, να ράψω 4 φορέματα, να ενημερωθώ επιστημονικά για όλα συμβαίνουν στον κόσμο τόσα χρόνια που αγνούσα. Να βάλω εντατικό πρόγραμμα στη διατροφή μου και την άσκησή μου για να μην βγω και με τσουλάτε. Να φτιάξω επιχειρηματικό πλάνο για μια δουλειά που θέλω να κάνω. Να μιλήσω με ανθρώπους που έχω να μιλήσω καιρό. Να βελτιώσω τα ισπανικά μου. Να πλύνω χαλιά και πατάκια. Να μάθω 2 νέες συνταγές που άρεσε στον άντρα μου. Να γίνω αλκοολική. Και τώρα ετοιμάζομαι να γράψω μια διατριβή για το μεταξωσκόλικα. Ναι, κι εγώ βαριέμαι που και που. Ναι, κι εγώ ανησυχώ. Που και που. Αλλά όλο αυτό είμαι πεπισμένη πως θα μου βγει σε καλό. Γιατί έχω τα μάτια μου ανοιχτά να το δω να έρχεται. Και στα παιχνίδια που παίζει το μυαλό μου, εγώ πάντα είμαι η ζαβολιάρα που του τα χαλάω. Και δεν με κερδίζει ποτέ στο τέλος. Σφύριξε χαρούμενη.